ισχυρή ανεμοστρόβιλη σαρώνουν τις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ξύλωσαν σκεπές και βύθισαν στο σκοτάδι χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες σε Λουιζιάννα, Αλαμπάμα, Τέξας και Μισισιπή. Τα συνεργεία καθαρισμού προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Την ίδια ώρα στην Αυστραλία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε περισσότερα από 100 πύρινα μέτωπα που μένονται στα ανατολικά της χώρας. Στη Νέα Νότια Ουαλία, που είναι αντιμέτωπη φέτος με μια πρωτοφανή ξηρασία, η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή. Στο Μογκάμπερ της Δυτικής Αυστραλίας, ένας 12χρονος κατάφερε να οδηγήσει μέσα στις φλόγες και να βγει σώος και αυλαβής. Όταν κατάλαβε ότι η φωτιά πλησιάζει, ο Λούκας Στάροκ, που είχε μείνει μόνο στο σπίτι, πήρε το σκύλο και τα κλειδιά του οικογενειακού φορτηγού και απομακρύνθηκε. Ήταν ένα πολύ τρομακτικό περιβάλλον. Πολύ καπνός, πολύ χαμηλή ορατότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι φλόγες ήταν αρκετά υψηλές. Ήταν ένα ενεργό πύρινο μέτωπο. Η οικογένειά του δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Συγκινηθήκαμε πολύ. Ήταν μεγάλη ανακούφιση. Τεράστια ανακούφιση. Κλάψαμε λίγο ασφαλώς. Στο Πέρθ, που δοκιμάζεται από ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ένας άντρας κατάφερε να ψήσει χοιρινό μέσα στο αυτοκίνητό του. Απλά άφησε το ταψί στο κάθισμα, περίμενε περίπου 10 ώρες και απόλαυσε ένα καλομαγειρεμένο γεύμα.